Ώρα δεν έχει δώσει ακόμα, εκτιμάται όμως ότι αυτό θα γίνει νωρίς. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Το πρωί δηλαδή, μέχρι νωρίς το μεσημέρι θα είναι η συνάντηση αυτή. Ακολουθεί μετά την επίσκεψή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου ουσιαστικά θα τονίσει ότι παρετείται η κυβέρνηση και οδεύουμε σε εκλογές. Για εθνικούς λόγους, θα επικαλεστεί τα θέματα της οικονομίας, Γιάννη. Ναι, όχι εθνικά θέματα, σωστά το ρωτάς. Νομίζω θα επικαλεστεί θέματα οικονομίας και έτσι θα έχουμε την διάλυση της Βουλής, παρέτηση κυβέρνησης ουσιαστικά, διάλυση της Βουλής και αναμένεται μετά η θυροκόλληση. Είναι το γνωστό πλάνο κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Διαλύεται η Βουλή, ο Φρούραρχος παραλαμβάνει το έγγραφο της διάλυσης Βουλής και το θυροκολλεί στην πόρτα, στην κεντρική είσοδο του κοινοβουλίου, του κτηρίου του κοινοβουλίου. Από εκεί και πέρα λοιπόν αρχίζει επισήμως η προεκλογική εκστρατεία. Το βράδυ ο κύριος Τσίπρας έχει την παρουσίαση του ψηφοδελτίου, του όλου του συνδυασμού δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ σε μία εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής στις 8 το βράδυ και από εκεί βέβαια θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί η στρατηγική του Πρωθυπουργού πια στην πορεία για τις εθνικές κάλπες.